Η εφημερίδα καταγγέλει ότι ο Κωνσταντίνος Λούλης, σε βιβλίο του που εκδόθηκε το 2015, υιοθετεί όλη την προπαγάνδα υπέρ της Χούντας. Παράλληλα, κάνει λόγο για φιλική προσωπική σχέση με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, τον οποίον επισκεπτόταν τακτικά 9 χρόνια στη φυλακή. Ο Κωνσταντίνος Λούλης στην απάντησή του ανέφερε πως όσοι του ασκούν κριτική προφανώς δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο του, που συνιστά μια ψυχρή αποτύπωση των δύο τελευταίων αιώνων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η οποία περιλαμβάνει και την περίοδο της Χούντας. Η ταχύτερη οικονομική αναβάθμιση και χωρίς δανεισμό, πραγματοποιήθηκε από τα ριζοσπαστικά αντιμαρξιστικά καθεστώτα Μεταξά και Παπαδόπουλου. Οι τρεις δικτάτορες του 20ου αιώνα, Πάγκαλος, Μεταξάς και Παπαδόπουλος, σε αντίθεση με τους περισσότερους δικτάτορες του κόσμου, δεν καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και συνέβαλαν στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου της εργατικής και της αγροτικής τάξης. Αυτό όμως που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει με επιτυχία κανένα μαρξιστικό καθεστώς, έστω σε μία χώρα, το πέτυχαν στην Ελλάδα σύντομα και αποτελεσματικά τα δύο πλέον αντικομμουνιστικά καθεστώτα της ιστορίας μας.